διότι είναι η τελευταία της σεζόν στον Α, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι θα βγει σήμερα στην ονομαστική της εορτή να κάνει ένα διάγγελμα 10 λεπτών, να ανακοινώσει το τέλος της. Νομίζω πως η Ελένη ξέρει πολύ καλά και το παιχνίδι της επικοινωνίας και το παιχνίδι της τηλεόρασης και την τηλεόραση γενικότερα. Νομίζω πως η Ελένη επέλεξε τη μέρα της γιορτής της, μια σημαντική μέρα για εκείνη, γιατί ξέρει πως πια δεν είναι όμορφο για εκείνη να λέγονται διάφορα, ότι θα την αντικαταστήσει ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, και εκείνη δεν θα απαντήσει σε αυτό το κομμάτι. Η Ελένη, αν επιλέγει να φύγει για ένα διάστημα από το τηλεοπτικό κοινό, που θα είναι ένας χρόνος, που θα είναι τρεις μήνες, που θα είναι όσο αυτό το διάστημα, σημαίνει ότι θέλει να φύγει για λόγους που εκείνη κρίνει. Του χρόνου θα σε δούμε στο Star και στην συγκεκριμένη εκπομπή? Κανείς δεν ξέρει. Νομίζω το νήμα το κόβει στο τέλος της σεζόν. Συζητάς με τους ανθρώπους, βλέπεις αν και οι δύο θέλετε να συνεχίσετε και αν κατανοήσεις ότι και οι δύο θέλετε ή και οι δύο θέλουμε, τότε προχωράμε. Πώς είδες την πρωινή ψυχαγωγία και αυτά τα σκαμπανεβάσματα που έχουν οι τηλεθεάσεις? Θα το πω όπως πρέπει να το πω, γιατί έτσι μου αρέσει να το πω. Η Κατερίνα Καινούριου έκανε μεγάλη επιτυχία. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Και σε αυτό το τρίωρο πρόγραμμά της παίρνει ή το 4 ή το 8 και το κάνει και 18 και 20. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν, και έχει καταφέρει να πάει πολύ καλά. Δεν μπορώ αυτή της την επιτυχία να της την στερήσω. Η Φέη είναι η χαμένη φέτος. Δεν μιλάω πάντα στο μέσο όρο. Εγώ μιλάω ως προς την εικόνα της. Δεν έχει συζητηθεί πολύ φέτος. Παρότι στην αρχή όλοι λέγανε πως θα πάει ο Γιώργος Λιάγκας, αν θα πάει ο Γιώργος καλύτερα απέναντί της. Δεν πήγε ο Γιώργος καλύτερα απέναντί της. Πήγε για 2-3 εβδομάδες. Η Φέη όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το ύψος της, γιατί είναι ψηλότερη από όλες νομίζω, απέναντι στον ανταγωνισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει σκαλέτα, δεν υπάρχει εκπομπή, δεν υπάρχει ροή. Είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, λίγο από θάλασσα, λίγο από κρασί και λίγο από αγόρι και λίγο από κορίτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό.